Καλημέρα. Είμαι έτοιμη, φεύγω για το μαγαζί. Είμαστε ανοιχτά σήμερα, το ξέρετε. Ναι. Μέχρι τις 5. Ναι. Πίνω και τα τσάγια μου. Τσάι έκανα με τζίντζερ. Πολύ ωραίο. Με βοήθησε πάρα πολύ στο λαιμό. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Συνεχίζω να είμαι άρρωστη, βέβαια. Αν δεν ξεκουράζει τον άνθρωπο, συνεχίζει να είναι άρρωστο. Ήθελα όμως να σου δείξω και το ντύσιμό μου σήμερα. Πάλι είμαι φασιωμένη, ως γνωστόν. Έχω και την τσάντα μου, την μπέζ εδώ έτοιμη. Μπέζ είναι ο Ιμάντας. Φόρεσα το μεγάλο που φάρε. Να σου δείξω και το αρβιλάκι, δεν το φόρεσα για να σου το δείξω. Φοράω συνέχεια μαύρο αρβιλάκι ή ένα μποτάκι μαύρο. Το έχω δείξει πολλές φορές. Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Ή τα φοράω σε μπέζ. Το γουνάκι αυτό, γιατί αυτό δεν το λες μπουφάν, το λες γούνα, σαν γούνα είναι. Αφού είναι τίγκα στη γούνα, είπαμε. Υπάρχει σε μαύρο, υπάρχει και σε αυτό το χρώμα. Πάρα πολύ ζεστό, παιδιά. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ζεστό από αυτό. Σαν να έχεις τυλιχτεί την κουβέρτα σου, είναι άλλο πράγμα. Φοράω από μέσα αυτό το γουνάκι, το οποίο και αυτό είναι πάρα πολύ ζεστό. Φανταστικό. Πιο μέσα έβαλα το πουλοβεράκι. Τι να βάλω, άρρωστος άνθρωπος, να ντυθώ ωραία. Σεξ γκόμενα δεν γίνεται. Κρύο κάνει για μένα. Κρυώνω συνέχεια. Έχω βάλει όμως πολλές γραφίτσες για να είμαι χριστουγεννιάτικη. Πολύ ωραίο το μπλουζάκι. Έβαλα ένα μαύρο πουκαμισάκι από μέσα. Δερματίνι, μαύρο παντελόνι. Είμαι έτοιμη. Κοσμήματα. Αυτά είναι από την αδελφή μου. Αυτά τα σκουλαρίκια είναι από έναν άλλο φίλο. Τα δείξα όλα, να φασιωθώ και να ετοιμαστώ και να φύγω στο μαγαζί, γιατί ανοίγουμε και γίνεται χαμός. Σήμερα πολλά τηλέφωνα. Ό,τι χρειαστείς, θέλω να μου δίνεις οδηγίες σωστές, γιατί χάνουμε χρόνο. Επίσης, θέλω να απαντάς στο τηλέφωνο. Σήμερα πήρε μία πελάτησα και δεν απάντησε προχθές τα τηλέφωνα που την κάναμε για κάποιες διευκρινήσεις και έχασε τα πράγματά της. Παιδιά, γράφετε ένα τηλέφωνο. Αν δεν απαντάτε, αν δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, αν δεν σας βρει το courier, πώς θα το παραλάβετε το θέμα σας. Μην γράφετε τηλέφωνα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται. Είναι σημαντικό το τηλέφωνο. Κάθε φορά το λέω και δεν μ' ακούτε. Λοιπόν, εύχομαι και καλή πρωτοχρονιά, έτσι, να περάσετε ωραία. Πολλά φιλιά.